Καλώς ήρθατε. Με ευχαριστώ. Τον κύριο Δοζίνα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς σας καλέσαμε περισσότερο να μας μιλήσετε με την άλλη σας ιδιότητα. Τι του καθηγητή. Είσαστε καθηγητής πολιτικής και νομικής φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο, σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Σε ποιο πανεπιστήμιο? Στο κολέγιο Μπάκμπεκ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μάλιστα. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο που γράψατε στην Εφημερίδα των Συντακτών για το άσυλο. Μάλιστα. Και θα ήθελα πολύ λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό, ιστορικά. Εσύ το διάβασες? Πώς, βέβαια το διάβασα. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό ιστορικά και μετά να δούμε και τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα και μετά την τελευταία συμφωνία. Καταρχάς να πω ότι το άρθρο αυτό ήδη έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά σε μια από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες στο Open Democracy. Έχει γίνει πολύ μεγάλη, νομίζω, φασαρία, συζητιέται πολύ κτλ. Και ελπίζουμε ότι κάτι θα ξεκινήσει από αυτό. Αλλά να σας πω πολύ γρήγορα μια περίληψη αυτού του άρθρου. Έτσι. Η λογική του ασύλου, δηλαδή της προστασίας ανθρώπων που είτε φεύγουν από καταπίεση, είτε από πόλεμο, από αιτίες βλάβης, είτε σε αυτού την οικογένειά του κινδυνεύουν, είναι μία από τις αρχαιότερες θεολογικές και φιλοσοφικές παραδόσεις στο δυτικό κόσμο. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μία πολύ ωραία ιστορία. Λέει ότι ο Χάγκαρ και ο Ισμαήλ φύγανε από το σπίτι του Αβραάμ και πήγανε στην Αίγυπτο, στην έρημο, με συγχωρείτε. Και ξαφνικά ο Θεός γυρίζει στον άγγελο και λέει: κοίταξε να δεις, αυτοί πρόκειται να πεθάνουν από τη δίψα και θα τους πω που υπάρχει ένα πηγάδι να βρουν νερό. Και του λέει ο άγγελος: μα γιατί το λες αυτό? Ξέρεις πολύ καλά ότι ο Ισμαήλ θα κινηθεί εναντίον του Ισραήλ. Και απαντάει ο Θεός: ναι, αλλά κρίνω για αυτόν που έχει ανάγκη εδώ και τώρα. Υπάρχει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, στο βιβλίο του Δευτερονομίου, μία 6 πόλεις ασύλου, στις οποίες κάποιος ο οποίος έχει παραβιάσει τον νόμο, έχει κάνει κάποιο αδίκημα πιθανόν σε άλλη πόλη, μπορεί να πάει εκεί να γίνει μία μικρή έρευνα και εάν αποδειχθεί ότι δεν είχε δόλο, δεν ήταν δολοφονία, αλλά απλώς ανθρωποκτονία αυτό που έκανε, τον κρατάνε. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε τη μεγάλη ιστορία της οικεσίας και του ασύλου. Έχουμε και Θεό, τον οικέσιο Δία ή τον ξένιο Δία και έχουμε βέβαια την καταπληκτική, το καταπληκτική τραγωδία του Εσχύλου, τις Οικέτιδες με τις 50 Δαναΐδες που έρχονται στο Άργος. Και αυτό είναι που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο βασιλιάς του Άργους, επειδή φοβάται μπας και ο εχθρός του Αίγυπτος που ήθελε να παντρέψει τους 50 γιους του με τις 50 κόρες, κάνει επίθεση στο Άργος, καλεί τον Δήμο, την εκκλησία του Δήμου και βάζει το θέμα της πιθανής προστασίας των Οικέτιδων στο Δήμο, ο οποίος αποφασίζει με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ομόφωνα σχεδόν, ότι πρέπει να τις φυλάξουμε. Και τότε ο Δίας στέλνει μια μεγάλη ευλογία στον Άργο, στο Άργος και στο σπίτι του βασιλιά. Αυτή λοιπόν την παράδοση, η οποία έχει σχέση με πόλεις, γιατί είναι οι πόλεις μέσα στις οποίες, στον αστικό ιστό, μέσα στον οποίο οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες εγκαθίστανται, σε ένα βαθμό αφομοιώνονται, είναι μια μεγάλη παράδοση λοιπόν παλιά, η οποία όμως και τώρα είχε επανέλθει στην ιστορική δηλαδή μιλάτε για πόλεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και όχι να τους στέλνεις κάπου να είναι απομονωμένοι και μόνοι τους εκτός ακριβώς του αστικού ιστού. Και επίσης μιλάω για πόλεις και όχι για κράτη, διότι στην εταιρικότητα από τη στιγμή που εμφανίζεται το έθνος κράτος, που είναι από τον 18ο και μετά, η λογική του ασύλου περνάει από τις πόλεις που το δίνανε πριν και γίνεται μία, κατά κάποιο τρόπο, εξουσία του κυριάρχου. Μία λογική μέρση, μία λογική τέτοια, ας πούμε, να βοηθήσουμε τους άλλους, και συνήθως γίνεται η βοήθεια προς αυτούς που είναι πολιτικά, ιδεολογικά αντίπαλοι των εχθρών του κυριάρχου. Ενώ οι πόλεις δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Οι πόλεις μπορούν να αποδεχτούν ένα μικρό αριθμό προσφύγων και μεγαλύτερο ακόμα, να τους εντάξουν στον αστικό ιστό και επομένως να δείξουν και σε σχέση με την παλιά παράδοση αλλά και με τις νεότερες, ότι το θέμα του ασύλου, το θέμα της ηθικής προστασίας προς τον ξένο, δεν είναι κομμάτι, η αποκλειστικό κομμάτι της κυριαρχίας του κράτους και του νόμου, αλλά είναι κομμάτι μιας ηθικής αντιμετώπισης του άλλου. Και θα ήθελα να τελειώσω αυτό το σημείο να πω και κάτι που δεν το έγραψα σε αυτό το άρθρο, αλλά είναι σημαντικό.
η λογική του ασύλου, η λογική της προστασίας του ξένου και του άλλου βρίσκεται στην καρδιά κάθε ηθικής. Οποιαδήποτε ηθική ξεκινάει από αυτό. Ξεκινάει από το σημείο ότι εσείς με ρωτάτε αυτή τη στιγμή και εγώ απαντώ ότι το εγώ το δικό μου είναι πάντα εμπλεγμένο σε ένα εσύ. Και το δικό σας εγώ στο δικό μου εσύ. Αυτή η σχέση που δεν υπάρχει στο τρίτο πρόσωπο, η σχέση του προσώπου, του εγώ και του εσύ, δείχνει ότι ακριβώς για να έχω εγώ τη δικιά μου ταυτότητα, για να είμαι εγώ αυτό που είμαι, κάποιος άλλος έρχεται και μου μιλάει, μου ζητάει κάτι. Ο πρόσφυγας λοιπόν με αυτή την έννοια είναι ένα σύμβολο αυτής της απόλυτης εξάρτησης της ταυτότητας μας και του εγώ μας στον άλλον άνθρωπο. Και προκειμένου στον άνθρωπο που υφέρει. Ναι. Με το φιλοσοφικό άλλο, το περίφημο. Το φιλοσοφικό έτερο, τον άλλο. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, πώς ξεκίνησε η πολιτική του ασύλου με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το Ψυχρό Πόλεμο, ποιο ήταν το σκεπτικό και σιγά σιγά επεκτάθηκε. Και στην αρχή μόνο για τους Ευρωπαίους και μετά το 1967 και αλλιώς ξεκίνησε, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Ενώ δηλαδή οι πόλεις και οι αρχαίες πόλεις, οι εβραϊκές, οι ελληνικές, οι ρωμαϊκές, στον Μεσαίωνα, οι πόλεις οι χανσιατικές στη Βόρεια Θάλασσα, οι πόλεις της Ιταλίας, οι Οθωμανικές πόλεις, οι οποίες δεχτήκαν τους Εβραίους όταν καταδιωκόντουσαν από την Ισπανία, από την Πορτογαλία κτλ. Δεν βάζανε το θέμα αυτό της ιδεολογίας του άλλου. Εφόσον κατατρέχεται, εφόσον βρίσκεται σε ένα κίνδυνο, όπως είπαμε, τότε τον αποδεχόμαστε. Και στο μέτρο που δεν είναι και ένα εγκληματικό στοιχείο. Είναι εταιρικότητα. Η λογική ότι ένα κράτος ή μια κοινωνία έχει ένα κεντρικό ιδεολογικό σύστημα, μια κεντρική ιδεολογική άποψη και οποιοδήποτε εναντίον της είναι αυτόματα κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι επαναστάτης, ρέμπελος, κάποιος έρχεται να μας ανατρέψει, άλλαξε αυτή τη λογική. Και όταν μπαίνει πια το άσυλο, γίνεται ένας νομικός θεσμός με την περίφημη συνθήκη της Γενέβης το 1951, μπαίνει σε αυτή τη λογική ενός κυρίαρχου κράτους, το οποίο από την καλή του καρδιά υποτίθεται δέχεται κάποιους που κατατρέχονται, που διώκονται, αλλά μόνο εφόσον είναι, ρε παιδί μου, και ιδεολογικά σύμφωνη με τη δική μας άποψη. Το 51 λοιπόν, όταν γίνεται η συνθήκη της Γενέβης, η πρώτη που δημιουργεί ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο στο διεθνές δίκαιο βέβαια, για το άσυλο και την προστασία, δίνει το δικαίωμα της αίτησης ασύλου μόνο σε Ευρωπαίους, όταν ο λόγος για τον οποίο φύγαν από την πατρίδα τους, που είναι η βασική προϋπόθεση για να ζητήσεις άσυλο, έχεις φύγει από την χώρα της υπηκότητάς σου και ζητάς κάπου αλλού προστασία. Έγινε πριν από το 1951. Και ήταν ένα σαφές ιδεολογικό μέτρο για να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι φεύγανε από τα ανατολικά κράτη μετά την επικράτηση του κομμουνισμού. Το λεγόμενο σιδηρού παρατέτασμα. Ακριβώς. Και είχε λοιπόν. Από τους κομμουνιστάς. Από τους κομμουνιστάς, ακριβώς. Γλιτώσαν τους κομμουνιστάς και ερχόντουσαν σε εμάς. Εδώ να προθέσω και κάτι άλλο. Και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την οποία πολύ καλά κάνουμε και αγωνιζόμαστε, είναι και αυτή ακριβώς το δημιούργημα αυτής της στιγμής. Είναι μια σύμβαση που σε αντίθεση με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων που έγινε το 1948, πριν από τον Ψυχρό Πόλεμο, βάζει μέσα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και έχει μια πολύ γενικότερη άποψη. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, όπως και της Γενέβης, γιατί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγινε το 1951, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά του Ψυχρού Πολέμου. Και βάζει λόγω ακριβώς αυτής της προσπάθειας να προστατευθεί το άτομο, ο αντικομουνιστής ή ο διοκόμενος από τις κομμουνιστικές αρχές, ο οποίος φεύγει από την Πολωνία, την Ουγγαρία, από την Ανατολική Γερμανία και έρχεται στη Δύση, μπαίνει ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το είχαμε μέχρι τότε με αυτή την έννοια. Γίνεται πια η αίτηση εξατομικευμένη. Ενώ δηλαδή πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μεγάλες διμερείς και πολυμερείς συνθήκες υποστηρίζανε μειονότητες, ολόκληρες ομάδες οι οποίες είτε εθνικά, εθνοτικά είτε και ταξικά μπορεί να ζητούσαν προστασία, τώρα γίνεται ατομική. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος να πούμε και μια αλήθεια εδώ, ότι αυτό το σύστημα πια είναι απερχαιωμένο. Έχουμε μπει με μια έννοια στην μετά Γενέβη εποχή. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε τεράστιες κινήσεις πληθυσμών, για μας τώρα το βλέπουμε πιθανόν για πρώτη φορά πρόσφατα τα τελευταία 5-10 χρόνια στην Ευρώπη, στην Αφρική και στην Ασία, οι κινήσεις πληθυσμών εκατομμυρίων που μεταφέρονται από το ένα κράτος στο άλλο, και βέβαια εκεί και τα σύνορα είναι τελείως πλαστά, είναι τελείως επιφανειακά και πρόσκαιρα, πάντα υπήρχε.
Όταν όμως έχεις τέτοιες μεγάλες κινήσεις πληθυσμών, είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχεις εξατομικευμένες αιτήσεις και εξατομικευμένη έλεγχο αυτών των αιτήσεων για να του δώσεις πολιτικό άσυλο ή όχι. Με αυτή την έννοια έχουμε ήδη αρχίσει να μπαίνουμε σε αυτή την εποχή. Αυτό είχε αρχίσει εδώ και 30 χρόνια, όταν μια σειρά από μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη φτιάξαν τις λεγόμενες άσπρες λίστες, white lists κρατών, οι οποίες λέγανε ότι αυτά είναι κράτη τα οποία είναι αυτό που λέμε σήμερα ασφαλές τρίτο κράτος. Είναι ασφαλή, τότε τα λέγανε ο άσπρος κατάλογος κρατών, και επομένως υπάρχει τεκμήριο ότι δεν δημιουργούν πρόσφυγες. Αν λοιπόν έρθει κάποιος, ας πούμε, από την Νιγηρία, που ήταν μια περίπτωση, ή από τη Σρι Λάνκα, τότε που υπήρχε ένα μεγάλο θέμα λόγω του εμφυλίου στη Σρι Λάνκα, στην πρώην Κεϊλάνη. Σταμίλ. Ακριβώς, με τους Ταμίλ. Καταρχάς λέμε ότι δεν δικαιούται άσυλο και μόνο κατ' εξαίρεση θα δεχτούμε να δώσουμε πολιτικό άσυλο, να τον δεχτούμε στο κράτος μας κάποιον που προέρχεται από τη Σρι Λάνκα. Αυτό το, από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό το πράγμα, που έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια, έχουμε πια μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και στο διεθνές δίκαιο και στην ιστορική πολιτική των κρατών. Το διεθνές δίκαιο παραμένει και η συνθήκη της Γενέβης παραμένει να απαιτεί εξατομικευμένη αίτηση και εξατομικευμένη εξέταση της αίτησης. Και αυτό είναι και ένα θέμα που έχει μπει τώρα σε σχέση με τη συμφωνία Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Αλλά ήδη έχουμε μπει σε άλλη εποχή, όταν έχουμε τέτοιες τεράστιες κινήσεις και ροές πληθυσμών. Να μιλήσουμε τότε λίγο, μιας και το φτάσαμε εδώ. Αυτή η συμφωνία που όλοι λένε, που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, ότι έχει προβλήματα στο προσφυγικό δίκαιο, δημιουργεί κάποιες σοβαρές αντιδράσεις. Ποιες είναι αυτές και πόσο βάσιμες είναι οι αντιδράσεις? Δηλαδή, συγκεκριμένα να πούμε, πάνω, ναι, γι' αυτό το εξατομικευμένο που λέτε, πόσο είναι ασφαλής για τη χώρα η Τουρκία, όλο αυτό που δημιουργεί. Αυτό λένε οι περισσότεροι ότι είναι προσχηματικό, διότι είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρχει τέτοια υπηρεσία ασύλου στην Ελλάδα που να εξετάζει κάθε μία περίπτωση χωριστά και να αποφασίζει τελικά αν θα δώσει άσυλο ή όχι. Και ότι θα το κάνουν προσχηματικά και θα τους στέλνουν πίσω στην Τουρκία. Και προβλέπετε για τους μετανάστες από τη στιγμή αυτό θα γυρνίζουν επίσης στην Τουρκία, όλο αυτό. Μάλιστα. Προφανώς αυτή η συμφωνία δημιουργεί εξαιρετικά προβλήματα. Είναι, νομίζω, μια εξέλιξη αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε μπει στην μετά-Γενέβη, μετά-συνθήκη της Γενέβης εποχή, ότι αυτοί οι όροι και αυτές οι ο τρόπος οργάνωσης της διακρίσης του ασύλου της Γενέβης έχει σιγά σιγά αλλάξει. Βέβαια υπάρχουν, όπως λέω, σοβαρά προβλήματα, και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι κάνει εντύπωση σε ορισμένους ότι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα και βουλευτές κριτικάρουν αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι είναι τελείως απαραίτητο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές, εγώ σαν βουλευτής, δεν είμαστε ούτε όργανα ούτε οι μάντες μεταβίβασης αποφάσεων της κυβέρνησης. Εφόσον θεωρούμε ότι κάτι είναι έξω από μια ιδεολογική, νομική, ηθική μας άποψη, νομίζω ότι είναι σωστό να το υποστηρίξει κανείς, να το υποστηρίξει δημοσίως, ακόμα και κριτικάροντας την κυβέρνησή του. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, νομίζω, και κυρίως ο κόσμος και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές και τον κόσμο άλλων προηγούμενων κομμάτων. Αλλά να μπω στην ερώτησή σας, να μην την αποφύγω. Χοντρικά συμφωνώ με την άποψη του κ. Μουζάλα ότι ήταν η καλύτερη δυνατή. Είχαμε και έχουμε ένα τραγικό δίλημα. Ένα δίλημα, δηλαδή, στο οποίο και οι δύο απαντήσεις που μπορούν να δοθούν είναι εξίσου κακές. Και κανείς διοθετεί την λιγότερο κακή. Είναι απορία αυτό που θα λέγαμε στα κλασικά ελληνικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να περάσουμε. Δεν είναι non passaran. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί μέσα, γιατί και το άλλο κακό. Το ένα είναι αυτό που είπατε και αυτό το οποίο παραδέχτηκα πριν, δηλαδή το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο, αλλά και κυρίως η συνθήκη της Γενέβης, υφίσταται μια μεγάλη υποχώρηση, πιθανόν ήττα, και ίσως μετά από την ιστορία αυτή να ξεκινήσει μια γενικότερη συζήτηση για το ποιο θα είναι το διεθνές δίκαιο και η διεθνής προστασία των ασύλων, του ασύλου, μετά τα γεγονότα αυτά και μετά την έλευση στην Ευρώπη τόσων πολλών χιλιάδων και εκατομμυρίων προσφύγων. Όταν γινόταν αυτό στην Αφρική, δεν μας ενδιαφέρε. Όπως και τώρα να σκοτώνεται κόσμος, ας πούμε, σήμερα στη Λαχώρη, χτες 65, προχτές στο Ιράκ. Δεν μας ενδιαφέρε, βέβαια. Όλοι όμως, βέβαια, στενοχωρηθήκαμε πολύ και έγινε τέτοια μεγάλη. Σωστά έγινε διαμαρτυρία και καταγγελία του Βελγίου. Αλλά γίνονταν αυτά συνεχώς και αλλού. Έτσι έγινε και με τους πρόσφυγες. Κινόντουσαν οι πληθυσμοί στην Αφρική, αλλά τώρα που ήρθαν στην Ευρώπη, τώρα ξεκίνησε το θέμα. Λοιπόν, γιατί υποστηρίζω όμως ότι αυτό το τραγικό δίλημα
λύθηκε πιθανόν με τον καλύτερο τρόπο, ο οποίος όμως είναι κακός. Διότι είχες από τη μία πλευρά ακριβώς την υποστήριξη του καθεστώτος προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εμπροκειμένου των προσφύγων, που είναι ένα καθολικό, οικουμενικό καθεστώς, στο οποίο κάθε υποκείμενο, το κάθε άτομο παίρνει μία προστασία η οποία πρέπει να του δίδεται από τις ανάλογες αρχές, είτε της διεθνής, των διεθνών οργανισμών, είτε των εθνικών κρατών. Από την άλλη πλευρά, έχουμε δυστυχώς ένα θέμα εθνικής προστασίας. Όχι διότι αυτοί που έρχονται εδώ και οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα μείνουν στην Ελλάδα αρκετοί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά προσωρινά, και πολλοί νομίζω και ελπίζω θα μπορέσουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό στον αγώνα που δίνει και τον οικονομικό και το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε κτλ. Δεν είναι αυτό, επειδή έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ότι φταίνε, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή από τη μία πλευρά μία ακόμα έλλειψη προετοιμασίας του κράτους, για λόγους που δεν είναι νομίζω του παρόντος να συζητήσουμε, από την άλλη τον τρόπο με τον οποίο τα ακροδεξιά στοιχεία και στη δικιά μας κοινωνία, αλλά και όχι μόνο τα ακροδεξιά, χρησιμοποιούν αυτή την ιστορία για να δημιουργήσουν ένα ρήγμα στη λογική της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού του ελληνικού λαού. Επομένως, πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία της ένταξης, είτε προσωρινής είτε πιο μόνιμης, με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι σταδιακός. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να συζητάμε για το δημογραφικό πρόβλημα, για το ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ελληνικός πληθυσμός θα είναι 7 εκατομμύρια το 2050, από 11 που είναι τώρα. Γιατί ο ελληνικός πληθυσμός γυρνάει. Γιατί, όπως και ο ευρωπαϊκός. Όπως και ο ευρωπαϊκός, ακριβώς. Γιατί το σύστημα το συνταξιδιωτικό και το προνοιακό έχει όλα αυτά τα προβλήματα που έχει, επειδή ακριβώς έχει αλλάξει και αλλάζει συνεχώς ο λόγος μεταξύ των εργαζομένων, οι εισφορές των οποίων πληρώνει συντάξει του κόσμου που δεν δουλεύει και αυτών που δεν δουλεύει. Ναι. Ο λόγος αυτός, το κλάσμα. Με αυτό το σκεπτικό, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η κυρία Μέρκελ κάλεσε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στη Γερμανία και θα πάρει κι άλλους. Διότι ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και οικονομικό, και ότι η μόνη λύση, δεν αποκλείται να αρχίσουν να γεννάνε ξαφνικά οι γυναίκες στη Δύση, είναι να μπολιαστεί όλος αυτός ο πληθυσμός ο ευρωπαϊκός από μετανάστες, όπως έχει γίνει τόσες πολλές φορές στην ιστορία. Έχω την αίσθηση όμως ότι η κύρια ένσταση είναι πιο πολύ για τη θρησκεία. Δηλαδή, εντάξει, να έρθουν εδώ, αλλά θα εκμουσουλμανιστούμε, εξισλαμιστούμε. Το χριστιανικό στοιχείο. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι η γλώσσα ξεπερνιέται. Οι δεύτερης, τρίτης γενιάς θα μιλούν ελληνικά. Μάλιστα. Έχω ζήσει 41 χρόνια στην Αγγλία, στο Λονδίνο, και έχω περάσει όλες αυτές τις μεγάλες συζητήσεις που έγιναν και μέσα στη Βρετανία, αλλά και σε σχέση με τη βρετανική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, σε σχέση με τους Γάλλους. Εμείς στη Βρετανία, η Βρετανία δηλαδή, εμείς, εγώ ήμουν μέλος τότε της πανεπιστημιακής κοινότητας, η Βρετανία υιοθέτησε τη λογική της πολυπολιτισμικότητας με την εξής έννοια, ότι αναγνώρισε ότι μία προσπάθεια πλήρους αφομοίωσης μηνωτικών πληθυσμών, είτε θρησκευτικών είτε εθνοτικών, θα αποτύγχανε. Και επομένως αναγνώρισε ότι αυτοί οι πληθυσμοί θα μπορούσαν να μείνουν με τα ήθη και τα έθιμά τους, να μείνουν με τη γλώσσα τους και με τη θρησκεία τους πιθανόν, με σχολεία τα οποία τους δίνανε τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Να ντύνονται όπως θέλουν. Να ντύνουν όπως θέλουν, ακριβώς. Χωρίς όμως να δημιουργούν προβλήματα στο επίπεδο της ισονομίας, της γενικής ισότητας ενώπιον του νόμου με άλλες ομάδες ή με την πλειοψηφία. Δεν θα κυριαρχεί το θρησκευτικό τους δίκαιο, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, αυτό ήταν ένα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό και για εμάς εδώ, για την Ελλάδα. Χρειάζεται δηλαδή να μάθουμε και από τους Βρετανούς και από άλλους πιθανόν λαούς πώς ενσωματώνουν μειονότητες όταν υπάρχουν μεγάλες ροές. Ήταν το εξής. Η βρετανική λογική, που είχε ξεκινήσει από την Ινδία, από την απογειοκρατία, ήταν να διαλέγει μερικά σημαντικά στελέχη των κοινοτήτων, τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους λογιστές, και να τους δίνει μια αναγνώριση, να τους κάνει δηλαδή αρχηγούς της community, όπως το λέγανε, της κοινότητας. Και μέσα από αυτό να υπάρχει ένα συνεχής διάλογος ανάμεσα στις κρατικές αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών, να πούμε, και σε αυτές τις κοινότητες. Αυτές οι κοινότητες λοιπόν θεωρούσαν ότι, παρότι από τη μία πλευρά
είχαν μια αυτονομία σε σχέση με τα δικά τους ήθη και έθιμα, τη γλώσσα κτλ. Ήταν ταυτοχρόνως πλήρως ενσωματωμένες σε μια γενικότερη κρατική λογική. Και χωρίς να θέλω να πω ότι υπάρχει άπμεση αιτιακή σχέση, η τελευταία μεγάλη επίθεση στο Λονδίνο στις 7 Ιουλίου του 2005, στην οποία σκοτώθηκαν και δύο φοιτητές δικοί μας, γιατί είμαστε στο κέντρο του Λονδίνου και εκεί ήταν που γίναν οι επιθέσεις και στο μετρό και στα λεωφορεία, ήταν, όπως είπα, η τελευταία. Δεν είχαμε από τότε καμιά μεγάλη. Να, η γαλλική λογική ήταν η λογική της αφομοίωσης. Αυτή την είχαν και στην Βόρεια Αφρική, στις δικές τους αποικίες. Ότι μέσα από αυτό που λένε λαϊσιτέ, η κοσμικότητα, θα το πούμε στα ελληνικά, δεν ξέρω. Ότι είναι όλοι ίσοι Γάλλοι πολίτες, έχουν όλοι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και δεν μπορούν να συνεχίσουν είτε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους, είτε τη θρησκεία τους, είτε τα θρησκευτικά τους σύμβουλα, τη μαντήλα χαρακτηριστικά. Και έχουν πάρει μια σειρά νόμων, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια η μαντήλα, η χρησιμοποίηση. Σημαντικά θα απαγορεύεται και τα λοιπά. Και τι γίνεται, όταν σου πει εσένα κάποιος ότι εσύ είσαι ακριβώς το ίδιο, έχεις τα ίδια δικαιώματα, το ίδιο στάτους, την ίδια αναγνώριση όσο και ένας Γάλλος συνομιλικός σου και έχεις ανεργία που είναι 5-6 φορές μεγαλύτερη από τον Γάλλον, όταν έχεις συνεχή δαιμονοποίηση και συνεχείς εκστρατείες της αστυνομίας και των ΜΑΤ των αναλόγων σε αυτές τις γειτονιές, όπου συνεχώς πιάνονται, ψάχνονται οι νέοι από το Μαγκρέπ και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η λογική της αφομοίωσης αποτυγχάνει πλήρως και ο άλλος σου λέει εγώ δεν αισθάνομαι Γάλλος πολίτης. Και εκεί και η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να οδηγεί και στα αποτελέσματα που βλέπουμε. Άρα θεωρείτε ότι το μοντέλο της Βρετανίας είναι πολύ καλύτερο. Πιο πετυχημένο. Είναι πιο πετυχημένο. Απ' την άλλη, το μοντέλο της Γαλλίας δεν εφαρμόστηκε έτσι όπως το λέμε. Είπαν μεν ότι είσαι, αλλά δεν ήταν εσύ. Έχετε δίκιο, αλλά τώρα πηγαίνουμε σε μια πιο βαθιά αιτία. Την επόμενη φορά που θα έρθετε, θα αναλύσουμε αυτό το θέμα. Πίσω, γιατί είναι πολύ ωραία. Αλλά μόνο να τελειώσουμε αυτό, ότι υπάρχει μια πιο βαθιά αιτία πίσω από την αποτυχία και των δύο μοντέλων, μια έννοια, παρότι το ένα φαίνεται να είναι ο λίγο πιο πετυχημένο από το άλλο. Και αυτό είναι. Χοντρικά αυτό που ο κόσμος λέει, ο νεοφιλελευθερισμός, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή η οικονομική κρίση όταν επιβλήθηκε σε όλη την Ευρώπη, όταν η λογική της αγοράς και η λογική της κοινωνικής δικαιοσύνης, το κοινωνικό συμβόλαιο που είχαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη διαλύθηκε, ο γάμος διαλύθηκε, αυτός ο γάμος ευκαιρίας, τότε η κρίση η μεγάλη οικονομική η οποία ξετινάχτηκε, πείραξε περισσότερο αυτά τα πιο vulnerable, τα πιο τα πιο φτωχά, τα πιο αποκλεισμένα, ευάλωτα στρώματα και επομένως ξεκίνησε και η λογική της ριζοσπαστικοποίησης. Όχι μόνο λόγω ταξικού διαχωρισμού, γιατί υπήρχε και ο πολιτιστικός διαχωρισμός. Πιθανόν. Και γι' αυτό θα τελειώσω λέγοντας το εξής. Συνδυασμός πρέπει να είναι. Αγαπητοί φίλοι, όταν λένε συνεχώς ποιος είναι ο φόβος και ο τρόμος που έχουμε από τους μετανάστες, γιατί η Ευρώπη φοβάται. Εγώ θα το ανέτρεπα το ερώτημα και θα έλεγα αυτός ο φόβος που έχουμε τι δείχνει ακριβώς για μας την Ευρώπη. Όχι τι πρέπει να φοβόμαστε, τι ήταν εκείνο που οδηγεί να έχουμε τόσο μεγάλο φόβο και τρόμο σήμερα. Είναι μια αντιστροφή του ερωτήματος το οποίο πηγαίνει να κοιτάξει τα προβλήματα και τις αιτίες των προβλημάτων που είχαμε και έχουμε πολύ πριν από τη μετανάστευση, πολύ πριν από τις εθνοτικές μειονότητες και οι οποίες τώρα όλες αυτά τα διαφορετικά προβλήματα οικονομικά, πολιτισμικά, όπως λέτε πολιτικά, τα βάζουμε απάνω στους μετανάστες και στους τρομοκράτες. Το ίδιο γινόταν, να σας πω, το 1930 με τους Εβραίους στη Γερμανία. Διάφορα προβλήματα που ήταν διαφορετικά ή συνδεόντουσαν με έναν πολύ επιφανειακό τρόπο, η ναζιστική ιδεολογία μπορούσε να πει σαν ένα παζλ, είχε τα διάφορα κομμάτια τα προβλήματα και έβαζε στη μέση ένα κομμάτι και έλεγε οι Εβραίοι είναι που τα ενώνουν όλα. Όλα η αιτία είναι οι Εβραίοι. Βλέπουμε, δεν λέω ότι είναι ανάλογο αυτό που συμβαίνει σήμερα με το ότι συνέβησε στην Γερμανία του Χίτλερ, αλλά η λογική και η μεθοδολογία φαίνεται να είναι πολύ παράλληλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, έτσι, έχω κι άλλα. Τι ωραία, έχω διαφωνίες εδώ τώρα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα. Υπόσχεση. Οπωσδήποτε. Και εμείς ευχαριστούμε.